Συντρόφοι και συντρόφισσες, φίλοι και φίλες, είναι ελπιδοφόρο, μας γεμίζει με αισιοδοξία και μαχητικότητα, που χιλιάδες νέοι και νέες εργαζόμενοι είναι στους δρόμους, υπάρχουν αγωνιστικές διεργασίες με κύρια αιχμή το νομοπλαίσιο στα πανεπιστήμια, την κατάργηση του ασύλου, το νέο ασφαλιστικό. Φοιτητές και φοιτήτριες συγκρούνται αποφασιστικά με την αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, που συνεχίζει την πολιτική εμπορευματοποίηση της παιδείας, υποβαθμίζει τις σπουδές και το πτυχίο, κλιμακώνει την καταστολή καταργώντας το πανεπιστημιακό άσυλο, χτυπώντας τις φοιτητικές κινητοποιήσεις. Διανύουμε την πολλωστή εβδομάδα κινητοποιήσεων στις σχολές, με χιλιάδες φοιτητές να συμμετέχουν σε αυτές πανελλαδικά και στη Θεσσαλονίκη. Το ίδιο και στις γενικές συνελεύσεις. Να κυριαρχεί η συζήτηση για το μέλλον των φοιτητών, για το πώς θα μπορέσει ο αγώνας να έχει αποτελέσματα, για το ποιος φταίει για αυτή την πολιτική. Βεβαίως αναπτύσσεται διαπάλη, ταυτόχρονα δουν και δυνάμεις που είτε θέλουν να εμποδίσουν, είτε να συκοφαντήσουν και να προσανατολίσουν τους αγώνες. Όμως αυτό δεν αναιρεί τη δυναμική που υπάρχει, τη δυνατότητα που αγνοφαίνεται το φοιτητικό κίνημα σε συμπόρευση και με το εργατικό κίνημα, με όσους από κοινού πλήγονται από αυτή την πολιτική, να δώσουν το δικό τους στίγμα στις εξελίξεις, να βάλουν τη δική τους σφραγίδα σε αυτές και γιατί όχι να τις καθορίσουν κιόλας. Αυτό καθόλου δεδομένο δεν ήταν. Και οι δυνάμεις της ΚΝΕ, τα μέλη και οι φίλοι της, έχουν καθοριστική συμβολή ώστε να ανέβει η συζήτηση στις σχολές, να μαζικοποιηθούν οι συλλογικές διαδικασίες, να ανέβει η αγωνιστική διάθεση. Να γίνουν περισσότεροι οι φοιτητές που δεν θα σκύψουν το κεφάλι, αλλά θα παλέψουν σε κανένα μέτρο να μην παρθεί εις βάρος της ζωής και του μέλλοντός τους, να βάλουν εμπόδιο στην εφαρμογή τους. Είναι πολύ σημαντική η προσπάθεια που καταβάλει και το ΜΑΣ για την ανασυγκρότηση και την ανάπτυξη του φοιτητικού κινήματος, βάζοντας γερά θεμέλια για τους σημερινούς και κατοπινούς αγώνες. Προσπάθεια η οποία αποτυπώθηκε και στη συμμετοχή, συζήτηση και αγωνιστική κατεύθυνση που κατέληξε και η 10η Πανελλαδική Συνάντηση που έγινε πρόσφατα. Φίλοι και φίλες, θα ήταν τουλάχιστον αφελής κάποιος να θεωρήσει ότι η κυβέρνηση και τα αστικά επιτελεία, μπροστά σε μια σειρά αναδιαρθρώσεις που έπρεπε να προωθήσουν, δεν θα εξασφάλισαν από τη μεριά τους ότι θα γίνει πραγματικότητα όσο το δυνατόν πιο εύκολα. Ότι μπροστά σε αυτή την κινητικότητα, περισσότεροι φοιτητές επιστρέφουν στις γενικές συνελεύσεις, γίνεται προσπάθεια να ανασυνταχθεί το φοιτητικό και εργατικό κίνημα, να μην έπαιρναν τα μέτρα τους μπροστά σε αυτά. Η απρόκλητη επίθεση των ΜΑΤ σε φοιτητές κατά τη διάρκεια της Συνόδου των Πριτάνεων, τα γεγονότα στην ΑΣΟΕ, η αστυνομοκρατία που επικρατεί σε μια σειρά περιοχές στο κέντρο της Αθήνας, η επέμβαση της αστυνομίας σε κινηματογράφους και κέντρα διασκέδασης, η τοποθέτηση κοριών για εντοπισμού σε αυτοκίνητα, η ανέτεια επίθεση των ΜΑΤ σε διαδηλωτές έξω από την Ευελπίδων, το χτύπημα των διαδηλώσεων, οι ανέτειες συλλήψεις, όλα αυτά και άλλα πολλά δεν αποτελούν λοιπόν εικόνες από μια άλλη εποχή ή κοινωνία, αλλά αποτελούν κομμάτι ή κομμάτια, αν θέλετε, του πάσχου της σημερινής πραγματικότητας. Βέβαια, κάποιος μπορεί να το αναρωτηθεί, είναι κάποιο καινούριο φαινόμενο αυτό? Η απάντηση είναι όχι. Το αστικό κράτος με τις λειτουργίες του, τους θεσμούς του και τους μηχανισμούς του, όπως είναι η κυβέρνηση, όπως είναι η νομοθεσία, οι δυνάμεις καταστολής, η εκπαίδευση, έχει έναν και μόνο στόχο. Πώς να εξυπηρετήσει καλύτερα, να θωρακίσει περισσότερο τα συμφέροντα αυτών που έχουν τον πλούτο όλης της κοινωνίας στα χέρια τους. Των βιομηχάνων, των εφοπλιστών, των ιδιοκτητών συνολικά επιστημιστικών αλυσίδων, εμπορικών κέντρων, των μέσων μεταφορά. Της αστικής τάξης συνολικά, που λέμε. Αυτό όμως έχει διπλό μέτωπο. Από τη μία να τους ατσαλώσει απέναντι στα άλλα κράτη, τους άλλους καπιταλιστές, μέσω των διάφορων θεσμών και μηχανισμών του, των διακρατικών ενώσεων, να εξασφαλίσει τη μεγαλύτερη δυνατή κερδοφορία για την εγχώρια αστική τάξη, μέτρα δηλαδή δημοσιονομικού χαρακτήρα που εφαρμόζονται σταθερά από όλες τις κυβερνήσεις, φοροαπαλλαγές στο μεγάλο κεφάλαιο και άλλα προνόμια προς αυτό, η μείωση στην χρηματοδότηση της παιδείας, της υγείας και άλλων κοινωνικών παροχών, οι συμμαχίες και οι ανταγωνισμοί για την έβρεση νέων αγορών και των παραγωγικών πηγών, ακόμα και με τη διεξαγωγή υπεριαλιστικών πολέμων, είναι όλα προς αυτή την κατεύθυνση. Η παιδεία σε αυτό θέτει το δικό της ξεχωριστό ρόλο, διαχρονικά. Στη διευκόλυνση και οργάνωση δηλαδή της καπιταλιστικής παραγωγής,
η διαμόρφωση της αυριανής βάρδιας της εργατικής τάξης και συνολικότερα των λαϊκών στρωμάτων, των νέων επιστημόνων, η παραγωγή νέας γνώσης, η ανακάλυψη νέων εφαρμογών της γνώσης, είναι πλευρές που καθόλου αμελητές δεν είναι για το κεφάλαιο, γι' αυτό άλλωστε και η παιδεία είναι σταθερά στο επίκεντρο των εξελίξεων, με προσαρμογές που γίνονται σε αυτή, με βάση και τις εκάστοτε κυβερνήσεις, τις απαιτήσεις της αγοράς και το πώς θα υλοποιηθούν από τις εκάστοτε κυβερνήσεις ανεξαρτήτου χρώματος ή χρώματος. Ακόμα και οι αλλαγές στο αστικό κράτος, στη δομή του, που διευκολύνουν καλύτερα τις επενδύσεις των καπιταλιστών, ακόμα και οι αλλαγές στη δομή των Δήμων και Περιφερειών, προκειμένου αυτή να γίνει πιο συγκεντρωτικό, είναι όλα προς αυτή την κατεύθυνση. Το αστικό κράτος όμως πέρα από αυτά έχει και μια δεύτερη στόχευση. Να τους προστατέψει, τους καπιταλιστές, από τον εχθρό λαό. Από το ενδεχόμενο να κινητοποιηθεί, ακόμα και να διεκδικήσει την εξουσία. Αυτό μπορεί να το πετύχει με διάφορους τρόπους, ιδεολογικούς, κατασταλτικούς και άλλους. Μόνο τα τελευταία χρόνια έχουμε γίνει μάρτυρες πολλών τέτοιων προσπαθειών, διαχρονικά και από κάθε κυβέρνηση. Το καλοκαίρι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας εξέλιξε το πόρισμα Παρασκευόπουλου του ΣΥΡΙΖΑ προχώνοντας την κατάργηση του ασύλου. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας πρόθεσε αλλαγές στον συνδικαλιστικό νόμο, την απονέκωση των συνδικάτων δηλαδή, ενισχύοντας ακόμα περισσότερο τα εμπόδια που έχει βάλει ο ΣΥΡΙΖΑ για την κήρυξη της απεργίας, βάζοντας επιπλέον εμπόδια στη συλλογική συζήτηση και διεκδίκηση των εργαζόμενων, ενισχύοντας το φαγγέλωμα στους τόπους δουλειάς με βασικές και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την τωρινή και προηγούμενη κυβέρνηση έγινε προσπάθεια να εντοπιστεί και ενισχυθεί ο ποινικός κώδικας, βάζοντας το μάτι του κυκλώνα ακόμα περισσότερο το εργατικό λαϊκό κίνημα, διατηρώντας τον τρομοκρόνο και μια σειρά ακόμα αντιδραστικά μέτρα σε αυτόν, διαρκώς επιστρατεύει τη συκοφάντηση των αγώνων, την τρομοκρατία, αν απεργήσεις για παράδειγμα θα σε απολύσω, αν κάνεις κατάληψη θα χάσεις το εξάμεινό σου, επιστρατεύει τον αντικομουνισμό και τον αντισοβιετισμό, επιδιώκουν να πείσουν τους νέους και τις νέες, όσους πλήττονται συνολικότερα και δεν έχουν συμφέρον από τη σημερινή κατάσταση, ότι δεν υπάρχει εναλλακτική, ότι η καπιταλιστική βαρβαρότητα είναι μονόδρομος και γι' αυτό πρέπει να συμβιβαστούν. Σε αυτά τα πλαίσια λοιπόν εντάσσεται και η καταστολή. Τα προηγούμενα χρόνια, επί ΣΥΡΙΖΑ, είδαμε συνταξιούχοι, εκπαιδευτικοί, φοιτητές και μαθητές να χτυπιούνται επειδή κινητοποιήθηκαν. Με βάση τον τρομονόμο να σέρνονται σε δίκες και τη φυλακή η Ριάννα και ο Περικλής, να βγαίνουν μετά από χρόνια οι άνδρες στους δρόμους, το 90% των απεργιών αφαιρήθηκαν παράνομες. Ακόμα παλιότερα, επί ΠΑΣΟΚ, ξεκίνησαν τα αγροδικεία στην Ελλάδα, εισήχθη ο τρομονόμος, καταλήφθηκε για πρώτη φορά το άξιμο στα πανεπιστήμια το 2011, βέβαια κάτω από το βάρος των αντιδράσεων η Νέα Δημοκρατία κατάφερε να το επαναφέρει για να προσπαθήσει ξανά τώρα να το καταργήσει. Στην πράξη, δηλαδή, συναντιούνται τα αντιλαϊκά μέτρα, η καταστολή και η επιλογή της χώρας στους ρεαλιστικούς σχεδιασμούς. Βέβαια, σκεφτόμενος κάποιος αυτά, θα αναρωτηθεί. Γιατί τώρα βλέπουμε να εντείνεται η καταστολή και η ποινικοποίηση των αγώνων. Σίγουρα δεν είναι τυχαίο. Η βιαστικά επιτελεία αναφέρονται σε ενδεχόμενο εκδήλωση νέας χρήσης μπροστά μας, αλλά ακόμα και για τώρα οι ενδείξεις από τις μετρήσεις που γίνονται στις καπιταλιστικές οικονομίες δείχνουν ότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο ανεμικής και ασταθούς ανάκαμψης. Ενισχύονται δηλαδή τα στοιχεία που δείχνουν επιδράδυνση της παγκόσμιας οικονομίας. Οξύνονται οι αντιθέσεις μεταξύ υπεριαλιστικών κρατών και των διεθνών ενώσεών τους. Είναι χαρακτηριστικές και οι τώρα πρόσφατες εξελίξεις με την ακόμα παραπάνω ένταση τουρκικής προκλητικότητας και την απάτη της ελληνικής κυβέρνησης από την άλλη μεριά. Εντείνονται οι πολεμικές προετοιμασίες, ιδιαίτερα στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και στην Ανατολική Μεσόγειο. Όλες αυτές οι εξελίξεις είναι σίγουρο ότι θα επηρεάσουν και τη χώρα μας, η οποία μετέχει ενεργά σε αυτούς τους σχεδιασμούς και ανταγωνισμούς, εξυπηρετώντας τα συμφέροντα της ντόπιας αστικής τάξης. Στο όνομα της δίθεν αναβάθμισης της γεωστρατηγικής θέσης Ελλάδας, που θα φέρει δίθεν επενδύσεις για να έρθει η ανάπτυξη, η Ελλάδα παίζει ολοένα και πιο ενεργό ρόλο στις επιδιώξεις του ΝΑΤΟ συνολικά, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή μας. Είναι χαρακτηριστική μάλιστα η πρόσφατη επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικού των ΗΠΑ που βέβαια στην Ελλάδα για την αναβάθμιση της ήδη υπάρχουσας συμφωνίας για τις βάσεις εδώ, ουσιαστικά δηλαδή τη μετατροπή της χώρας μας σε ένα απέναντι από το οικό στρατόπεδο, και αυτό αποτυπώνεται και εδώ στην Θεσσαλονίκη, όπου υπάρχει το στρατηγείο άμεσης ανάπτυξης δυνάμεων του ΝΑΤΟ που εδρεύει στο τρίτο σώμα στρατού και ουσιαστικά θα κληθεί και αυτό για τις ανάγκες του ΝΑΤΟ να στείλει δυνάμεις
στην ευρύτερη περιοχή. Αντίστοιχα, η κατάρτιση μια σειρά μέτρων, η απορία διαφόρων θεσμών να προχωρήσουν αναδιαρθρώσεις, αποδεικνύουν όλα τα παραπάνω. Σε αυτά τα πλαίσια τάσσεται και ο νέος νόμος πλαίσιο που απασχολεί τα πανεπιστήμια. Επιδιώκει και αυτός να προσαρμόσει το πανεπιστήμιο στις τωρινές ανάγκες της αγοράς, να βγάλει εργατικό και επιστημονικό δυναμικό, να παράξει νέα γνώση και έρευνα που να αντιστοιχούν με τις σημερινές απαιτήσεις του ανταγωνισμού. Γι' αυτό και το άσυλο καταργήθηκε όταν έπρεπε να προχωρήσουν πιο αποφασιστικά οι νόμοι στην ανώτατη εκπαίδευση, γιατί θα έμπαινε εμπόδιο ώστε πιο γρήγορα, πιο άμεσα και πιο αποτελεσματικά να γινόταν αυτό, όχι μόνο από την άποψη των κινητοποιήσεων, που βεβαίως είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας, αλλά κύρια για την διευκόλυνση του κράτους και των επιχειρηματιών να παρέμβουν ακόμα περισσότερο στη λειτουργία και των περιεχόμενων των σπουδών. Συντρόφοι και φίλοι, όλες αυτές οι εξελίξεις και τα επικίνδυνα ενδεχόμενα για το μέλλον που περιέχουν, θερμοεπεισόδια από το επιδείνωση της διαβίωσης, συμμετοχή σε πόλεμο ακόμα, μπορούν να επιφέρουν αγανάκτηση και ανέχεια στον ελληνικό λαό. Και αυτά με τη σειρά τους να φέρουν αντίδραση, μπορεί να ανεβάσουν τους τόνους από τη μεριά της εργατικής τάξης, να θελήσει κάτω από την παρέμβαση και του Κομμουνιστικού Κόμματος να συγκρουστεί με τις απειλές αυτού του συστήματος, να το ανατρέψει. Τι δεν ξεχνάνε λοιπόν τα αστικά επιτελεία, να δημιουργήσουν το οπλοστάσιο τους σε αυτές τις συνθήκες, προκειμένου αυτές οι εξελίξεις να μην απειλήσουν τη σταθερότητα της αστικής εξουσίας. Γι' αυτό και ο αγώνας μας οφείλει να είναι σταθερά ενιαίος. Η συγκέντρωση της προσοχής μας στα πανεπιστήμια ή στο εσωτερικό της χώρας δεν πρέπει να αποσπάται λοιπόν από την γενική εικόνα. Γιατί οι εξελίξεις στην Ελλάδα και στις άλλες χώρες, οι αντιλαϊκές πολιτικές, οι αστικές αντιθέσεις, οι υπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί και πόλεμοι είναι ο καθρέφτης της συνολικής κίνησης αυτού του συστήματος. Φίλοι και φίλες, κυβέρνηση και δυνάμεις στην νεολαία και τα πανεπιστήμια λένε ότι η επιβολή του δόγματος νόμους και τάξη θα προστατεύσει τη χώρα από την ανομία, την παραβατικότητα, την εγκληματικότητα. Πατάνε πολλές φορές σε γεγονότα και σκηνικά που το οργανωμένο φοιτητικό και εργατικό κίνημα έχει σταθερά καταδικάσει. Γιατί λοιπόν δεν παίρνουν μέτρα, αφού τους νοιάζει η εξάλληψη εγκληματικότητας και της παραβατικότητας, για την πάταξη του εγκλήματος σε μια σειρά περιοχές της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και σε άλλες πόλεις? Γιατί δεν προχωράνε σε στοιχειώδη μέτρα, όπως ο φωτισμός δρόμων και πάρκων σε περιοχές που είναι κυριολεκτικά μέσα στο σκοτάδι, όπως τα διαβατά βέβαια στη Θεσσαλονίκη αλλά και άλλες περιοχές? Πώς γίνεται να θέλουν να πατάξουν τους ναρκέμπορους την ίδια στιγμή που κόφισο ψαρεύουν το ένα μετά το άλλο στο όνομα ενός δίθεν διαχωρισμού των ναρκωτικών σε μαλακά και σκληρά, οι χώροι υποπτευόμενης χρήσης προχωράνε κανονικά? Στα Εξάρχεια, που τόσο πολύ κυβέρνηση διαφημίζει την επιχείρησή της, που σε κάθε γωνιά θα δεις και μια ακόμα δημιουργία, οι ναρκέμποροι κυκλοφορούν ακόμα ανενόχλητοι. Χρησιμοποιούν τον νόμο λοιπόν, το τι είναι νόμιμο και το τι όχι, με βάση τα δικά τους μέτρα, το ρόλο που παίζουν στην κοινωνία και το ποιον εξυπηρετούν. Μήπως λοιπόν είναι νόμιμη η εργοδοτική αυθαιρεσία στους χώρους δουλειάς, ρωτάμε εμείς? Η έλλειψη μέτρων ασφάλειας σε αυτούς με αποτέλεσμα δεκάδες θύματα και τραυματισμοί εν ώρα εργασίας, όπως πρόσφατα στη Λάκκο, που ποτέ κανένας εργοδότης δεν έχει διωχθεί? Μήπως είναι νόμιμο χιλιάδες εργαζόμενοι, οικογένειες, να πετιούνται έξω από το σπίτι τους, επειδή οι κυβερνητικές πολιτικές τους έφεραν σε σημείο να μην μπορούν να ξεχρεώσουν ένα δάνειο που πήραν για να πάρουν αυτό το σπίτι, να σπουδάσουν τα παιδιά τους ή να τα ξέρουν σε έξοδα για ενδεχόμενη ατομοφαρμακευτική περίθαλψη? Μήπως είναι νόμιμο χιλιάδες εργαζόμενοι νέοι πτυχιούχοι να μένουν στην ανεργία, να δουλεύουν με άθλιες συνθήκες ή ακόμη και να αναγκάζονται να εξελιχθούν, μήπως έχουν ένα καλύτερο μέλλον? Νομίζω λοιπόν, και με βάση αυτά τα ερωτήματα, για κάθε κυβέρνηση στα πλαίσια αυτού του συστήματος, είναι ότι συμφέρει τα αφεντικά, την εργοδοσία, τους τραπεζίτες, το κεφάλαιο συνολικά. Μια μειοψηφία δηλαδή στην κοινωνία. Οι δικές μας ανάγκες, όνειρα, ελπίδα για το μέλλον χαρακτηρίζονται ως ανομία για αυτού. Ο νόμος τους είναι τα κέρδη των αφεντικών, τάξη να είμαστε εμείς με σκυμμένο το κεφάλι, να μην διεκδικούμε, να μην ζητάμε ούτε τα απαραίτητα για τη ζωή μας. Και όλα αυτά ενισχύονται με ένα νέο αλλά καθόλου καινοτόμο τρίκ. Τη δίθεν ανεξάρτητη συζήτηση που ανοίγει σε ορισμένους πολιτικούς συλλόγους και πρημοδοτείται έντονα από τον αστικό τύπο για την ηλεκτρονική ψηφοφορία.
Μάλιστα ισχυρίζονται ότι αυτό θα ενισχύσει τη δημοκρατία στον βαθμό που γίνει. Στόχο έχει να διαλύσει τους φοιτητικούς συλλόγους στις γενικές συνελεύσεις. Όμως τι δημοκρατία υπάρχει στο να αποφασίζει ο καθένας μόνος του, χωρίς ενημέρωση, συζήτηση, αντιπαράθεση, ανταλλαγή απόψεων, που μπορεί να γίνει μέσα στη γενική συνέλευση. Να περιορίζεται ένας φοιτητής σε ένα like ουσιαστικά ή ένα dislike. Πόσο δημοκρατικό είναι αυτό? Και αν νομίζω ότι όλα αυτά είναι ψηλά γράμματα, ας ανατρέξουμε στην ιστορία του φοιτητικού κινήματος στη χώρα μας, προκειμένου να σκεφτούμε το αν είναι ή όχι. Πώς θα είχαμε φτάσει λοιπόν στην εξέγερση του Πολυτεχνείου του 1973, που ήταν και πρόσφατα η επέτειος, αν δεν είχε προηγηθεί μια ολοκληρωμένη περίοδος οργάνωσης των φοιτητών, συγκρότησης συλλόγων, επιτροπών αγώνα, αυτά δηλαδή προσπαθούν τώρα να καταργήσουν. Αν δεν είχε συγκροτηθεί η ΑΔΕΦΕ, αν δεν είχαν συγκροτηθεί επιτροπές αγώνα σε μια σειρά συλλόγων που είχαν και προηγουμένως. Πώς θα είχαμε φτάσει εκεί, αν δεν γινόταν συζήτηση και διαπάλυση σε αυτές, για να φτάσουμε σε διεκδικήσεις και αιτήματα ενάντια στη ΣΥΠΑ, τον ΝΑΤΟ, ενάντια στη ΧΟΥΝΤΑ των συνταγματαρχών. Βέβαια, κάποιος μπορεί να αναρωτηθεί ότι οι εποχές αλλάζουν, ότι πρέπει να προσαρμοστούμε στα νέα δεδομένα. Ας κοιτάξουμε το πρόσφατο μέλλον και πείρα που έχει ο καθένας. Ποιος αγώνας έγινε, ποια νίκη του κινήματος είχαμε χωρίς συλλογική οργάνωση, χωρίς ζήμωση, χωρίς συζήτηση. Όποια προσπάθεια έγινε για οργάνωση κινημάτων με αυτόν τον τρόπο είναι σαν αντιδραστικό περιεχόμενο. Πήρα πλούσια υπάρχει στην περιοχή με τις περσινές κινητοποιήσεις, με αφορμή και το μακεδονικό. Με την κοκκούρα δηλαδή της ανωνυμίας του ίντερνετ, παρεμπέραν διάφορα φασιστοειδή προκειμένου να ενισχυθεί ένα τέτοιο κλίμα. Είναι όμως και μια ακόμα πλευρά, καθόλου αμεληταία και ίσα ίσα πολύ επικίνδυνη ως αποτέλεσμα αυτής της συζήτησης που έχει ανοίξει. Το φακέλωμα που μπορεί να γίνει μέσα από τέτοιες μεθόδους. Και αυτό δεν αποτελεί ένα όμιλο καλοκαιρινής ανοιχτός συντροφική ευθύνη. Ας θυμηθούμε τον δώρο που έγινε για αναρτήσεις δημοσιογράφου με αφορμή το όργιο καταστολής στην κινητοποίηση στην Αθήνα με αφορμή την επίσκεψη του Πομπέου, με τις οποίες το καταδίκασε. Μέχρι και την απειλή απόλυσης είχε δεχτεί ο συγκεκριμένος. Ακόμα και γνωστή ταινία μπορούμε να θυμηθούμε, που φαντάζομαι περισσότεροι από εσάς την έχετε δει, που παρουσιάζει την ιστορία αποκάλυψης των μεθόδων παρακολούθησης που αξιοποιούν οι κυβερνήσεις και οι υπηρεσίες τους μέσα από την χρήση του διαδικτύου. Πέρα όμως από όλα αυτά τα παραπάνω που συζητιούνται και προπαγανδίζονται από μια σειρά δυνάμεις, υπάρχει και μια άλλη πλευρά που αυτή τη στιγμή προπαγανδίζεται μέσα στο φοιτητικό κίνημα. Μια πλευρά δίθεν αγωνιστική των δυνάμεων των ΕΑΚ στις σχολές, του ΣΥΡΙΖΑ στην πολιτική, η οποία καταδικάζει την αστυνομική αυθαιρεσία ως υπέτεια για τα γεγονότα που έχουμε δει να εκτελήσονται όλες αυτές τις μέρες. Και αυτή η πλευρά και άποψη είναι εξίσου επικίνδυνη. Γιατί αποπροσανατολίζει, γιατί απομονώνει το πρόβλημα από την αιτία του, γιατί αποκρύπτει τον πραγματικό αντίπαλο, το καπιταλιστικό σύστημα δηλαδή και τη δικτατορία του κεφαλαίου. Αθώνει προηγούμενες κυβερνήσεις που έστρωσαν τον δρόμο, αφήνοντας ουσιαστικά αναπάντητο το ερώτημα, με μια άλλη κυβέρνηση, είτε τη φιλολαϊκή ή αριστερή, θα μπορούσαμε να περιορίσουμε τέτοια φαινόμενα να ζούμε καλύτερα. Και έτσι καταλήγουν ακόμα και σε συνθήματα του τύπου να μην γίνει ο φόβος η συνήθειά μας, δηλαδή ότι μέχρι τώρα ήμασταν καλά, ζούσαμε ειρηνικά, κανένας νέος δεν έγινε φόβο ή ανασφάλεια, και το ζήτημα είναι από εδώ και στο εξής μόνο. Αν έφταιγε, σύντροφοι και φίλοι, μόνο η αστυνομική αυθαιρεσία για την καταστολή, τότε γιατί βλέπουμε αντίστοιχα όργια καταστολής να διαδραματίζεται σε μια σειρά χώρες, από άκρη σε άκρη σε όλο τον πλανήτη, όπως στη Χιλία αυτές τις μέρες, όπως στην Κολομβία με το θάνατο του 16χρονου πρόσφατα, όπως στο Hong Kong και άλλες πολλές πόλεις. Γιατί είναι ένα όπλο που αξιοποιείται διαχρονικά από όλες τις κυβερνήσεις η καταστολή? Γιατί είναι ένα όπλο το οποίο αξιοποιείται είτε έχουμε χούντα είτε έχουμε αστική δημοκρατία? Είναι χαρακτηριστική η δήλωση του Υπουργού της κυβέρνησης του Βορύδη, που αναφέρει ότι η επιβολή του νόμου θα ευχόμαστε να γίνεται με προσφορά τριαντάφυλλων. Δεν έχει καταστεί αυτό δυνατό. Η επιβολή του νόμου περιέχει στοιχεία αναγκαστικότητας και το ξύλο είναι στοιχείο αναγκαστικότητας. Είναι αποκαλυπτική δηλαδή για όλα αυτά που λέμε παραπάνω. Αν η καταστολή ταυτίζονταν μόνο με τη δράση της αστυνομίας, όπως λένε οι δυνάμεις αυτές, τότε τι είναι ο χαρακτηρισμός των απεργιών ως παράνομες και καταχρηστικές? Δεν είναι καταστολή αυτό? Τι είναι η μη μάθεια, η διαστρέμλωση της πραγματικότητας, η παραχάραξη της ιστορίας? Αυτό δεν είναι καταστολή?
τότε τι είναι αυτό που διαδραματίζεται καθημερινά στα σύνορα της χώρας, με χιλιάδες πρόσφυγες να καταστέλλονται από τον Frontex, εκατοντάδες να θαλασσοπνίγονται κυριολεκτικά και χιλιάδες να στηβάζονται σε στρατόπεδα σε ιδιαίτερα στα ελληνικά νησιά. Αυτό δεν είναι καταστολή? Τότε τι είναι η πολεμική επέμβαση, τι είναι η συμμετοχή της χώρας μας σε υπερεαλιστικούς σχεδιασμούς? Δεν είναι καταστολή για τους άλλους λαούς? Ή μήπως δεν είναι καταστολή η ανέχεια, η ανεργία, η φτώχεια, η απεσιοδοξία και η ανασφάλεια που μπορεί να κυριαρχεί στα μυαλά πολλών από εμάς? Είναι ενδεικτικά τα λόγια που λένε, τις χρησιμοποιούμε και ως τίτλο σε σημερινή εκδήλωση, ότι η ελευθερία στις καπιταλιστικές κοινωνίες λίγο πολύ παραμένει αυτό που ήταν στις αρχές ελληνικές δημοκρατίες, ελευθερίες δηλαδή για τους ιδιοκτήτες σκλάβων. Όσοι λοιπόν ταυτίζουν την καταστολή με την αστυνομική αυθαιρεσία, εν τέλει εξυπηρετούν ένα και μόνο πράγμα. Την υπεράσπιση του καπιταλιστικού συστήματος, την αθώωση της καταστολής συνολικά από το αστικό κράτος. Καλλιεργούν αυταπάτες για μια άλλη διαχείριση από μια άλλη κυβέρνηση, δίθεν προοδευτική, δίθεν φιλολαϊκή, όπως αλλιώς την πούνε, στα πλαίσια όμως αυτού του συστήματος, της δικτατορίας του κεφαλαίου δηλαδή. Γι' αυτό και αυτή η λογική δεν είναι επικίνδυνη για το σύστημα. Τι είναι αυτό όμως που πρέπει να κάνουμε λοιπόν? Αυτό είναι το ερώτημα που πρέπει να απαντήσουμε όλοι. Σήμερα αυτό που χρειάζεται είναι να δυναμώσει ο αγώνας που χτυπάει στην καρδιά του προβλήματος, που θα παλεύει όχι μόνο ενάντια στην καταστολή, αλλά συνολικά για ζωή με δικαιώματα και αξιοπρέπεια. Για ολοκληρωμένες και σύγχρονες σπουδές, για δουλειά με δικαιώματα με μόνη προϋπόθεση στο πτυχίο μας, για δωρεάν και καθολική πρόσβαση στον αθλητισμό, τον πολιτισμό, για ουσιαστική και ποιοτική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου. Αυτός ο αγώνας είναι ο μόνος αγώνας που μπορεί να αγκαλιάσει πολλούς, γιατί οι ανάγκες μας αγγίζουν τους πολλούς. Είναι ο μοναδικός μαζικός και ελπιδοφόρος αγώνας, γιατί δεν συμβιβάζεται με τα λίγα, γιατί διεκδικεί. Χρειάζεται να δυναμώσει ο αγώνας που θα πηγαίνει κόντρα στο κεφάλαιο την Ευρωπαϊκή Ένωση της κυβερνήσης, γιατί αυτές οι πολιτικές εφαρμόζονται τόσα χρόνια και μας έχουν στήσει στον τοίχο. Με αυτές πρέπει λοιπόν να συγκρουστούμε. Κάποιοι λένε, μήπως να κάνουμε κάτι ειρηνικό, μήπως η σύγκρουση δεν είναι ο δρόμος, αλλά πρέπει να καταδικάσουμε κάθε μορφής βία. Αυτοί που τα λένε βέβαια αυτά, ταυτόχρονα οι κυβερνήσεις τους στέλνουν τα μάτια εναντίον διαδηλωτών ή υπερασπίζονται τη δίωξή τους, εγκλωβίζουν πρόσφυγες στα ελληνικά στρατόπεδα συγκέντρωση που είπαμε και προηγουμένως, ψηφίζουν ακατάπτυστα μνημόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση που βγάζουν κομμουνιστικά κόμματα παράνομα, εξισώνουν τον κομμουνισμό και τον φασισμό. Και ας μην αναφερθούμε και στα γνωστά μπραβιλίκια της παράταξης στα πανεπιστήμια της ΔΑΠ, δηλαδή. Φίλοι και φίλες, κανένας αγώνας δεν έχει γίνει με γαρίφαλα, κανένα δικαίωμα δεν κατακτήθηκε με παραγκάλια. Και αυτή η λογική της καταδίκησης βίας από όπου και αν προέρχεται, εξισώνει τον θήτη με το θύμα. Η ιστορία των ανθρώπινων κοινωνιών δεν γράφτηκε με υποταγή. Η εξέγερση του Σπάρτακου, η Γαλλική Επανάσταση, η Σοσιαλιστική Επανάσταση, η Αντιφασιστική Νίκη των Λαών, ο αγώνας του ΕΑΜ, του ΕΛΑΣ, της ΕΠΟΝ, η τρίχρονη εκοπία του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, η πάλι ενάντια στη δημοκρατική δικτατορία, είναι μόνο μερικά παραδείγματα γι' αυτό. Στόχος αυτών που το διατυπανίζουν είναι να συκοφαντήσουν τη μοναδική φιλολαϊκή προοπτική για τους λαούς, την ανατροπή του σάπιου εκμεταλλευτικού συστήματος του καπιταλισμού, τη σοσιαλιστική επανάσταση και την οικοδόμηση του σοσιαλισμού-κομμουνισμού. Στόχος τους είναι να παρουσιάσουν τον σοσιαλισμό σαν ένα σύστημα ανελεύθερο, για να κρύψουν ότι είναι η μέρα με τη νύχτα με τη σημερινή σαπιαστική δημοκρατία που εμείς ξέρουμε. Στον σοσιαλισμό, αν κάτι παρεμποδίζεται, αν κάτι απαγορεύεται, είναι η σάπια απάνθρωπη κοινωνική σχέση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο. Όλοι όσοι εργάζονται έχουν λόγο και δύναμη. Πάβουν να έχουν λόγο και δύναμη όσοι επιθυμούν να παρασυρθούν σε βάρος της κοινωνίας. Το σοσιαλιστικό σύστημα έχει ως βασικό χαρακτηριστικό την ενεργητική συμμετοχή της εργατικής τάξης στην οικοδόμηση της νέας κοινωνίας. Η εργατική εξουσία αποτελεί μια δημοκρατία ανώτερου τύπου από την αστική δημοκρατία, γιατί για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας καταργείται η εκμετάλλευση. Στον σοσιαλισμό, η οργάνωση και ο σχεδιασμός της παραγωγής γίνεται με βάση την κάλυψη των διευρυνόμενων κοινωνικών αναγκών. Αυτό μπορεί να γίνει πραγματικότητα γιατί τα μέσα παραγωγής, τα εργοστάσια, οι μεταφορές, τα εμπορικά και οι διαπιστωτικές αλυσίδες είναι κοινωνικοποιημένα, ανήκουν στην πλειοψηφία του λαού και όχι σε μια χούφτα κεφαλαιοκράτες. Όλα αυτά θα απογειώσουν την ανάπτυξη της παραγωγής. Αυτό το είδαμε να αποτυπώνεται και στο παράδειγμα της σοσιαλιστικής οικοδόμησης στον 20ο αιώνα.
Το σύστημα που παρουσιάζουν ως ανελεύθερο, μηδένισε τον αναλφαβητισμό, την ανεργία, κατάφερε να εξελευθερώσει μια τεράστια έκταση σε πολύ λίγα χρόνια, εξασφάλισε το δικαίωμα στις διακοπές, την ψυχαγωγία, τον αναθλητισμό και τον πολιτισμό. Την παιδεία και η υγεία παρέχονταν σε όλους δημόσια και δωρεάν. Γι' αυτό και στο σοσιαλισμό, οι ίδιοι οι παραγωγοί πλούτου, δηλαδή η πλατιά κοινωνική πλειοψηφία, έχουν τον πρώτο και τελευταίο λόγο στην οργάνωση της παραγωγής και της ζωής τους, συμμετέχοντας στα όργανα εξουσίας. Φυσικά, όσοι συμμετέχουν στα όργανα της εξουσίας είναι αιρετοί και ανακλητοί, ενώ δεν είναι αποκομμένοι από την παραγωγή παρά μόνο τους εξασφαλίζει το απαραίτητο χρόνο για τη συμμετοχή τους σε αυτά. Φυσικά, η αστική εξουσία, ακόμα και σε περίοδο σοσιαλιστικής οικοδόμησης, θα προσπαθήσει να ανακτήσει την εξουσία της. Το εργατικό κράτος θα είναι σε πόλεμο με την τάξη των αστών και έχει καθήκον εμποδίσει να καταπολεμήσει, να επιτεθεί σε αστούς και όσους τους στηρίζουν. Η ελευθερία και η δημοκρατία για τους πολλούς είναι αδύνατο να κατοχυρώνεται χωρίς την καταπίεση, την ανελευθερία των λίγων, των καπιταλιστών. Τα νέα όργανα της επαναστατικής περιφρούρησης και άμυνας όμως στηρίζονται στην εργατική και λαϊκή συμμετοχή και σε περιορισμένο εξειδικευμένο προσωπικό, στη θέση του αστικού στρατού και των σωμάτων καταστολής που έχουν διαλυθεί εξ ολοκλήρου, δημιουργούνται νέοι θεσμοί στη βάση της ένοπλης επαναστατικής πάλης για τη συντριβή της αντίστασης των εκμεταλλευτών και την υπεράσπιση της επανάστασης και της σοσιαλιστικής οικοδόμησης. Ο στρατός θα υπάρχει μόνο για την υπεράσπιση της χώρας και δεν θα συμμετέχει σε ιδεαλιστικούς πολέμους. Αντίστοιχα, διαμορφώνεται νέο επαναστατικό σύνταγμα και νομοθεσία που αντιστοιχεί στις νέες κοινωνικές σχέσεις και τις υπερασπίζεται. Συγκροτείται καινούριο δικαστικό σύστημα, το οποίο στηρίζεται σε επαναστατικούς λαϊκούς θεσμούς απονομής της δικαιοσύνης. Οι νέες δικαστικές αρχές υπάγονται στην άμεση ευθύνη των οργάνων της εργατικής εξουσίας, αποτελούνται και αυτές από έμπειρους και ανακλητούς λαϊκούς δικαστές, που θα εκλέγονται και θα ανακαλούνται από τον ίδιο τον λαό εφόσον δεν ανταποκρίνονται, καθώς και από μόνιμο δικαστικό προσωπικό, επίσης υπόλογο όμως στα όργανα της εργατικής εξουσίας. Καταλαβαίνουμε δηλαδή ότι το σοσιαλιστικό εργατικό κράτος είναι κυριολεκτικά η μέρα με τη νύχτα με το σημερινό κράτος το οποίο βιώνουμε. Σύντροφοι και φίλοι, σήμερα είναι πιο επίκαιρα από ποτέ να δυναμώσει ο αγώνας μας για να δημιουργήσουμε ρήγματα σε αυτή τη σάπια κοινωνία. Περισσότεροι νέοι κινητοποιούνται, να απεγκλωβιστούν από το καπιταλιστικό μονόδρομο, να μαζικοποιηθούν οι συλλογικές διαδικασίες και η διεκδίκηση για μόρφωση, δουλειά, ζωή με δικαιώματα. Γιατί σήμερα υπάρχουν όλες οι δυνατότητες να ζήσουμε σε ένα πραγματικά ελεύθερο κόσμο, ελεύθερο από εκμετάλλευση, από ανεργία, ημιμόρφωση, φτώχεια, πολέμους, προσφυγιά. Να ζήσουμε στο σοσιαλισμό, κομμουνισμό.